Την πιο τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 17χρονου Αλέξανδρου Τανίδη, που εντοπίστηκε νεκρός εσωτερικά της περίφραξης του νοσοκομείου Παπανικολάου λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Το άψυχο σώμα του νεαρού, το οποίο κλήθηκαν να αναγνωρίσουν συντετριμένοι οι γονείς του, βρέθηκε σε δασώδη έκταση από διερχόμενο. Η ιατροδικαστής έσπευσε στο σημείο και σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δεν διαπίστωσε εμφανή σημάδια εγκληματικής ενέργειας. Ο άτυχος 17χρονος αναζητούνταν από τις 21 Φεβρουαρίου, ενώ για την περίπτωσή του είχε εκδοθεί και Amber Alert. Για να γίνει ο ακριβής προσδιορισμός των αιτιών θανάτου, παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή, ενώ θα ακολουθήσουν νεκροτομή και τοξικολογικές ιστολογικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα ερωτήματα προκαλεί και μία ανάρτηση που είχε κάνει ο 17χρονος στο Facebook στις 12 Φεβρουαρίου. Το παιδί που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και προερχόταν από προβληματική οικογένεια, ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσε βοήθεια μέσα από τα social media. Εχμές για ολιγορία στην υπόθεση εξαφάνισης του 17χρονου αφήνει με ανακοίνωσή του το χαμόγελο του παιδιού.